Φίλοι και φίλες του Άμπολα Sport, καλησπέρα σας. Η εκπομπή σε κάθε γωνιά της Αθήνας με τον Τάσο Ζαφυρίου είναι και πάλι κοντά σας. Σήμερα ήρθαμε στο Περιστέρι, στο Νταμάρι, στο γήπεδο για να παρακολουθήσουμε την προπόνηση της γυναικείας ομάδας ποδοσφαίρου του Ατρομήτου. Μαζί μας έχουμε τώρα μια από τις παλιές του Ατρομήτου, την 20χρονη ποδοσφαιρίστρια Κατερίνα Συρμή. Κατερίνα, καλησπέρα. Γεια σας. Κατερίνα, ξεκίνησαν οι προπονήσεις. Ξεκίνησαν... Σου έλειψε το ποδόσφαιρο. Ναι, πολύ. Όσο καιρό ήταν η καραντίνα, μου έλειπε κάτι από, από την καθημερινότητά μου. Είναι κάτι που το αγαπώ. Όσο δεν μπορούσαμε λόγω καραντίνας να προπονηθούμε, ένιωθα μια μικρή μελαγχολία. Γιατί και δεν βρισκόμουν με τις συμπαίχτριές μου. Δεν βλεπόμασταν, ήμασταν όλες μέσα. Τώρα που έχουμε αρχίσει, βλέπω τον κόσμο πόσο πολύ θέλει να προπονηθεί, να... Του λείπει πολύ, του λείπει. Εσύ είσαι από τις παλιές, έτσι, του Ατρομήτου. Ναι, ναι. Ξεκίνησες από τον Ατρόμητο να παίζεις ποδόσφαιρο? Όχι, ξεκίνησα πολλά χρόνια πριν. Mm-hmm. Από μια τοπική ομάδα με αγόρια, όπου έπαιζαμε 7 χρόνια με αγόρια. Και σαν πρώτη γενική ομάδα ήταν ο Ατρόμητος και έχω από τότε που έφυγα από τα αγόρια είμαι συνέχεια στον Ατρόμητο. Πώς και σου άρεσε το ποδόσφαιρο από μικρή? Ναι, έπαιζε ο αδερφός μου και πήγαινα κι εγώ στις προπονήσεις και έπαιζα, κλώτσαγα λίγο την μπάλα σαν μικροκορίτσι κι εγώ. Και... Ήταν και ο αδερφός σου ποδοσφαιριστής? Ναι, αλλά σταμάτησε νωρίς. Αλλά ο προπονητής τότε που είχαμε στα αγόρια έλεγε συνέχεια να γραφτώ ποδόσφαιρο, να γραφτώ. Εν τέλει γράφτηκα, τους πείσαμε τους γονείς μου και γράφτηκα και ήταν κάτι που δεν θα το άλλαζα. Δεν θα γύρω τον χρόνο πίσω να το αλλάξω. Οι γονείς όταν τους είπες «Μαμά, μπαμπά, θα παίξω κι εγώ ποδόσφαιρο», τι σου είπανε? Δεν ήταν τόσο πολύ χαρούμενοι, να το πω έτσι, γιατί πίστευαν ότι ότι θα είμαι πολύ με τα αγόρια, το ένα τ' άλλο, ενώ... Στη συνέχεια, επειδή τους έλεγα κι εγώ ότι μ' αρέσει, το ένα τ' άλλο, με βλέπαν ότι ήμουν πολύ χαρούμενοι όταν έπαιζα, το πήρανε καλά. Και με ενθαρρύνανε και γι' αυτό. Οι φίλοι σου, οι φίλες σου? Με ενθαρρύνουνε ακόμα. Έχω φίλους που με ενθαρρύνουν πολύ για ό,τι και να κάνω, ό,τι και να ασχοληθώ είναι μαζί μου. Και ούτε από εκεί. Αντίθετα, οι φίλοι δέχτηκα περισσότερη ενθάρρυνση, γιατί μερικοί παίζουν και ποδόσφαιρο, οπότε καταλαβαίνανε. Σε ποια θέση αγωνίζεσαι? Είμαι αριστερά-δεξί μπακ, στην άμυνα και έχω παίξει και χαφ και τέρμα έχω παίξει και παντού έχω παίξει. Μόνο μπροστά δεν έχεις παίξει, έτσι? Έχω παίξει και χαφ, επίθεση δεν έχω παίξει ακόμα. Πώς κυλάει η προετοιμασία, Κατερίνα? Οι προπονήσεις είναι καθημερινές? Είναι καθημερινές. Σε αυτό το στο λίγο χρονικό διάστημα μας έχουν δώσει... Προσπαθούμε να βάλουμε πράγματα μέσα ώστε να μην τραυματιστούμε, γιατί είναι μια δύσκολη περίοδος. Μετά από τόσο καιρό ξανά κουμπάμε μπάλα, οπότε πρέπει να έχουμε λίγο τα πόδια μας πιο χαλαρά, να το πηγαίνουμε λίγο χαλαρά και κάποια στιγμή ελπίζουμε να πάνε όλα καλά, χωρίς τραυματισμούς, να ξεκινήσει το πρωτάθλημα. Από τις παλιές του Ατρομήτου, εκτός από σένα, Κατερίνα, είναι κάποια άλλη παίκτρια? Ναι, είναι κανένα δυο ακόμα, όπου έχουμε μείνει στον Ατρόμητο και... Πάντως ήρθαν παίκτριες, έτσι όπως και η Ξανθή Μισερλή, έμπειρη ποδοσφαιρίστρια. Ναι. Είμαστε όλες μαζί εδώ πέρα. Είναι και μερικές πιο παλιές από άλλες ομάδες, όπου είναι μεγάλες, έχουν και αυτές την εμπειρία. Έχουν έρθει και μικρά κορίτσια όπου τους δίνουμε και εμείς από την εμπειρία που έχουμε να το κάνουμε όλο μαζί, να δημιουργήσουμε μια ωραία οικογένεια.
Ποιος θα είναι ο στόχος του Ατρομήτου στο νέο πρωτάθλημα της ΑΕθνικής Γυναικών? Να πάμε όσο καλύτερα μπορούμε, να έχουμε οργανωμένο και να δείχνουμε οργανωμένο και ωραίο ποδόσφαιρο, αυτό που έχουμε μάθει από μικρή, και να δίνουμε στον κόσμο αυτό που του αρέσει, δηλαδή να βλέπει ωραίο ποδόσφαιρο, γυναικείο ωραίο ποδόσφαιρο, και σαν παίχτριες έχουμε το στόχο να φτάσουμε ψηλά, γιατί θέλουμε να είμαστε λίγο στις ψηλές ομάδες, μπορούμε να είμαστε στις ψηλές ομάδες, οπότε είναι και ένας από τους στόχους μας να φτάσουμε πολύ ψηλά τον Ατρόμητο. Αν δεν κάνω λάθος, στο τελευταίο πρωτάθλημα ο Ατρόμητος βγήκε τρίτος. Ναι, ναι. Πίσω από τον ΠΑΟΚ και τον Άρη. Ναι, ναι. Είχαμε βγει τρίτη. Προσπαθήσαμε πολύ να ξαναπάμε δεύτερη, γιατί ήμασταν κάποια στιγμή δεύτερη. Δεν μπορέσαμε και έληξε το πρωτάθλημα έτσι όπως έληξε, με να τερματίσουμε τρίτη. Ποια είναι η αντιμετώπιση των ανδρών, Κατερίνα, βλέποντας εσάς και εσένα να παίζεις ποδόσφαιρο? Είναι μία... Οι άντρες το βλέπουν λίγο ανταγωνιστικά, το να βλέπουν μερικές κοπέλες να παίζουν ποδόσφαιρο, γιατί θεωρούν ότι και καλά αυτό είναι αντρικό άθλημα. Οπότε μερικά αγόρια, άμα θα πας να παίξεις μαζί τους ποδόσφαιρο, θα σε μαρκάρουν πολύ δυνατά, ενώ είναι κάποια άλλα που το χαίρονται αυτό, γιατί εξελίσσεται η χώρα σαν με το ποδόσφαιρο, γιατί σε άλλες χώρες είναι πολύ, έχει πολύ πέρασει το ποδόσφαιρο, το γυναικείο ποδόσφαιρο. Έτσι προσπαθούμε και στην Ελλάδα να το φέρουμε τόσο πολύ, να το αγαπήσει ο κόσμος πάρα πολύ, γιατί βλέπουμε και ότι τα αγόρια προσπαθούν να δώσουν και αυτοί το λιθαράκι τους για να ανέβει το γυναικείο ποδόσφαιρο. Ποια είναι τα προβλήματα, Κατερίνα, που υπάρχουν? Κατά κύριο λόγο τα προβλήματα στο γυναικείο ποδόσφαιρο είναι τα οικονομικά, που πολύ δύσκολα οι ομάδες έχουν άνετη οικονομική διάθεση, και το ότι δεν υπάρχουν χώροι για προπονήσεις, μερικές ομάδες δεν έχουν χώρους για προπόνηση. Η διοίκηση του Εραστέχνη και ο πρόεδρος, ο κύριος Αντώνης Πατατανές, είναι δίπλα σας? Ναι, είναι πολύ δίπλα μας. Τον ευχαριστούμε κιόλας πολύ, γιατί μας προσφέρει πολλά πράγματα. Γενικά, ότι όλη η διοίκηση, οι παράγοντες, όλοι εδώ πέρα στον Ατρόμητο είναι κοντά μας. Τους ευχαριστούμε γι' αυτό και προσπαθούμε να τους δώσουμε, με βάση το παιχτικό κομμάτι, να τους ευχαριστήσουμε έτσι. Ποιους ποδοσφαιριστές, ποδοσφαιρίστριες θαυμάζεις? Δεν έχω κάποια αγαπημένη ποδοσφαιρίστρια, γιατί πιστεύω ότι όσες κοπέλες παίζουν ποδόσφαιρο είναι top. Γιατί τις θαυμάζω όλες, δεν μπορώ να ξεχωρίσω κάποια. Από ποδοσφαιριστές μ' αρέσει πολύ ο Μέση. Και εσύ Μέση? Ναι, μ' αρέσει πολύ. Γιατί και εσύ Μέση και όχι Κριστιάνο? Επειδή χρησιμοποιώ και τα δύο μου πόδια, αλλά μ' αρέσει πιο πολύ να σουτάρω με το αριστερό, παρόλο που είμαι δεξιοπόδαρη. Και μ' αρέσει πιο πολύ ο Μέση, γιατί έχει το οργανωτικό, είναι πιο πολύ στην οργάνωση. Αγαπημένη σου ομάδα? Ολυμπιακός. Πέρα από τον Ατρόμητο είναι και Ολυμπιακός. Από το εξωτερικό παρακολουθείς ξένα, ναι, από τα φύλματα? Μ' αρέσει πολύ η Μπαρτσελόνα λόγω του Μέση, η Manchester United μ' αρέσει και η Λίβερπουλ. Ωραία. Κατερίνα, τι να περιμένουμε από τον Ατρόμητο και από εσένα στο νέο πρωτάθλημα της ΑΕθνικής Γυναικών? Εγώ πιστεύω ότι όσο περνάνε τα χρόνια θέλω να αναβαθμίζομαι κι άλλο, να ανεβαίνει η ικανότητά μου, και όσον αφορά τον Ατρόμητο θέλουμε να τους ετοιμάζουμε πολλά για το χρόνο. Ποιος προπονητής είναι αυτός που σε έχει βοηθήσει στην πορεία σου, στην ποδοσφαιρική σου πορεία? Υπάρχει κάποιος προπονητής έτσι που τον έχεις στην καρδιά σου, ας πούμε? Ο πρώτος προπονητής που είχα από τα αγόρια ήταν ο προπονητής που με έμαθε πάρα πολλά πράγματα και για το ποδόσφαιρο γενικά και για το χώρο του αθλητισμού. Αλλά και γενικά όσοι προπονητές είχα, μου έχουν σταθεί πολύ και τους ευχαριστώ. Θες να μου αναφέρεις ονόματα? Ο πρώτος μου προπονητής ήταν ο κύριος Ηλίας,
δεν θυμάμαι επίθετο. Σαν δεύτερη προπονήτρια ήταν η κυρία Καλομέρα Κοντομίχη και τώρα που έχουμε τον κύριο Κώστα Σουράδο, όπου μας έχουν σταθεί πολύ όλοι. Κατερίνα, θα προέτρεπες και εσύ κορίτσια να παίξουν ποδόσφαιρο? Ναι, γιατί είναι ένα άθλημα που πλέον δεν υπάρχουν κόντρες μεταξύ αγοριών και γυναικών. Θέλουν πολλά κορίτσια από μόνα τους να ξεκινήσουν να παίζουν ποδόσφαιρο και εγώ θα τους έδινα ένα μικρό λιθαράκι τόσα χρόνια που παίζω ποδόσφαιρο να το ξεκινήσουν. Αν σου έλεγα να μου πεις, αν θυμάσαι ένα-δύο τα καλύτερα σου παιχνίδια. Σου έρχεται κάτι τώρα στη μνήμη, κάποιο παιχνίδι, κάποια σεζόν, κάποια στιγμή? Ένα από τα καλά παιχνίδια που είχα κάνει ήταν πριν 2 χρόνια με την Ολυμπιάδα, με τότε παίζαμε στο κύπελο. Και γενικά προσπαθώ σε κάθε παιχνίδι να δίνω τον καλύτερο μου εαυτό για να πάει καλύτερα η ομάδα. Όχι μόνο από μένα, αλλά και τη συνοχή που έχουμε. Γούρια έχεις? Γούρια όχι, δεν έχω. Μόνο αν έχω τον αριθμό 19, είναι ο μέρος μου αριθμός. Αυτό. Νευριάζεις εντός του αγωνιστικού χώρου? Νευριάζω. Φωνάζεις? Δεν φωνάζω. Φωνάζω κατά κύριο λόγο για να παροτρύνω παίχτριες. Άμα τις βλέπω λίγο αγχωμένες, τους φωνάζω για να, όχι κακοπροαίρετα, καλοπροαίρετα, έτσι ώστε να μπουν στο κλίμα της ομάδας, στον αγωνιστικό χώρο. Και θα φωνάξω πολύ λίγο για μερικά λάθη που μπορεί να κάνω εγώ ή που μπορεί να κάνει η συνοχή της ομάδας. Εάν δεν πάρεις την μπάσα ή δεν δώσεις την μπάσα ή δεν γίνει το μαρκάρισμα. Μετά από τόσα χρόνια που έχω παίξει δεν νευριάζω τόσο πολύ γι' αυτό. Γιατί μπορεί να μην με έχουν δει ώστε να μην μου έχουν δώσει την μπάσα. Μπορεί να μην έχω κάνει καλή κίνηση εγώ για να μην μου έχουν δώσει. Οπότε μετά από πολλά χρόνια δεν νευριάζω.